Στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς του Δήμου Βολού και συγκεκριμένα της ΔΕΙΑΜΒ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Σκοπάνας μιλώντας στον Άστρα. Επισήμανε ότι υπάρχει ασφαλτόστρωση από τη ΔΕΙΑΜΒ στην Εθνική Οδό μεταξύ Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Σήμερα, στον Εθνικό Δρόμο, στο κομμάτι, στο τμήμα Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων, πραγματοποιούμε τοποθέτηση καινούριου ασφαλτοτάπητα στα σημεία που είχαμε τομές εξαιτίας των διακλαδώσεων και της τοποθέτησης του κεντρικού αγωγού της αποχέτευσης. Δεν ασφαλτοστρώνουμε μόνο τα σημεία των τομών, αλλά ασφαλτοστρώνουμε την οδό αυτή σε όλο το πλάτος της, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή διέλευση για όλους τους διερχόμενους οδηγούς. Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς, με όσο τη δυνατόν λιγότερη όχληση, και μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα έχουμε ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση αυτού του τμήματος της Εθνικής Επαρχιακής Οδού. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται και η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στα Άνω και Κάτω Λεχόνια. Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώνεται στα Άνω και Κάτω Λεχόνια από τη ΔΕΙΑΜΒ, η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια ευρώ και περιλάμβανε την κατασκευή 19 χιλιόμετρων αγωγών του εσωτερικού δικτύου στους οικισμούς Άνω και Κάτω Λεχωνίων, 670 φρεατίων επίσκεψης, 1.200 νέων συνδέσεων, διακλαδώσεων, 3 χιλιόμετρων δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, αγωγού δηλαδή μεταφοράς ουλημάτων από τα Λεχόνια στο αποχαιρετικό δίκτυο της Αγριάς, και την κατασκευή ενός κεντρικού αντλιοστασίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το έργο θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τις ακτές της περιοχής και ευρύτερα για τον παγαστικό, και θωρακίζει τη δημόσια υγεία. Το ενδιαφέρον της ΔΕΙΑΜΒ είναι για την προστασία των θαλάσσιων υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα είναι έντονο, είναι διαρκές και αντικατοπτρίζεται σε τέτοια σπουδαία έργα τεράστιας περιβαλλοντικής αξίας. Την ίδια ώρα εργασίες ξεκίνησαν από το Δήμο Βόλου στην παραλιακή Αγριάς ξανά. Από την προσεχή Δευτέρα τη σκητάλη παίρνει ο ΣΕ για την επανατοποθέτηση των γραμμών του Μουτζούρι. Έως και τα μέσα Ιουνίου το τοπίο στην Αγριά αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως.